Ολλανδός. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Άγχελ Γκαρθία στο έκτο λεπτό. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα από στημένη φάση. Με την εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Άγχελ Γκαρθία. Εδώ θα φανεί καλύτερα και η πορεία της μπάλας. Ψάχνει τις επιλογές του, αφήνει για τον Ανδρέου. Θέλει να κάνει το 1-2 με τον Τσούκα, πατάει περιοχή ο Ανδρέου. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά χάνει την ισορροπία του. Γκαρθία και Ντίμερς. Ο Ντίμερς εν τέλει. Η μπάλα περνάει από όλους, η μπάλα out. Κερδίζει ο Ντίμερς, Φαράζ. Θα κάνει ένα σουτ, ενδεχομένως σέντρα σουτ ήταν από τον Γάλλο. Άγχελ Γκαρθία για τον Τόγκια. Το γύρισμα, ο Πέρε Πόνς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Φαράζ, θα γίνει λάθος. Ο Χέντι τώρα για την ΑΕΛ. Θα δει δεξιά τον Ανδρέο που σπατάει περιοχή. Τέτα τέτ πλασάρι, out. Στο 44, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ για να ισοφαρίσει. Και όπως μας ενημερώνει και ο Νησίφορος Σταύρου, ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων εδώ και πάλι. Παίρνει μέτρα, συνεχίζει, θέλει να βρει τον Ανδρέου. Μακρύνει ο Τόμοβιτς, ο Χέντι. Προσποιήσει στο γύρισμα ο Τόμοβιτς και μπλοκάρει ο Πίριτς στο 54. Παράλληλα έχει γυρίσει προς τους παίχτες που κάνουν ζέσταμα και ίσως αν συνεχίσει αυτή η εικόνα η ΑΕΚ να δούμε τη φάση. Να δούμε την φάση με τον Σόλ να πατάει περιοχή, το τακουνάκι, ένα σούτ από τον Φαράζα, επέμβαση, ο Τόγκια 2-0 στο 55. Σε αυτή την φάση με τον Σόλ να πατάει για τον Φαράζ. Εδώ και πάλι το πάτημα του Σόλ για τον Φαράζ, η επέμβαση από τον Μπέκερ, στη συνέχεια το σουτ από τον Τόγκια που έκανε το 2-0. Απομακρύνει και αυτός με τη σειρά του, ο Καπτούμ. Ο Λέδες ένα σουτ με διπλή προσπάθεια, θα μπλοκάρει ο Μπέκερ στο 77. Θέλει να περάσει από τον Φακούντο Σάντσες και τα καταφέρνει. Κάνει το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει. Ζητάνε χέρι φιλοξενούμενοι, παίζεται λέει ο Φωτίου. Εδώ και πάλι στο γύρισμα ο Τζακ Μασίλβα. Γέμισμα του Σάντσες, η κεφαλιά από τον Λόπες. Τσέρνιχ, θα πάρει την μπάλα ο Πόνς και θα πετάξει για τον Γιούρξο. Το γύρισμα 3-0 από τον Ράφα Λόπες στο 86. Εδώ και πάλι το γύρισμα του Γιούρξο, ο Λόπες με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.